Το υλικό με τις συνομιλίες στα Τέμπη έφτασε ακέραιο στη δικαιοσύνη χωρίς καμία κυβερνητική ανάμειξη, είπε κατηγορηματικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, ο Πρωθυπουργός είπε πως πιθανώς το υλικό με τις συνομιλίες να είναι μονταρισμένο, αλλά δεν έχει καμία ανάμειξη κυβέρνηση. Δεν γνωρίζω αν είναι αλήθεια και να το αποδείξει η δικαιοσύνη αν είναι έτσι. Είναι αυτό το οποίο μονταρισμένο. Αυτό το οποίο γνωρίζω, δεν το ξέρω. Αυτό το οποίο γνωρίζω όμως, πιθανώς να είναι, αλλά δεν το ξέρω. Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι το υλικό ακέραιο έφτασε στη δικαιοσύνη. Και αυτό δεν αμφισβητείται. Όλες οι ηχητικές συνομιλίες είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Και το πώς διέρευσαν στα μέσα, το τι έπαιξαν μετά τα μέσα, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά σε καμία περίπτωση. Και αυτό το δηλώνω κατηγορηματικά. Δεν υπήρχε καμία κυβερνητική ανάμειξη σε αυτό. Και επαναλαμβάνω, να συγκαλύψουμε τι ακριβώς. Ξαναθυμηθείτε το βράδυ του ατυχήματος, κυρία Σασκούλη. Πιστεύετε πραγματικά ότι εκείνη την ώρα που δεν είχαμε ακόμα εικόνα για το πόσοι νεκροί υπήρχαν, που το μέλημά μας ήταν να περιθάλψουμε τους τραυματίες, που πήγα στο νοσοκομείο στη Λάρισα και είδα συντετριμμένους ανθρώπους, οι οποίοι είχαν χάσει τους ανθρώπους τους, ότι το μέλημά μας θα ήταν εκείνη τη στιγμή να πάμε να πειράξουμε κάποια ηχητικά. Όχι, μισό λεπτό, είναι βαριά προσβλητικό αυτό το πράγμα. Θέλω να το καταλάβετε, είναι προσβλητικό για εμένα, για τους ανθρώπους που χειρίστηκαν την κρίση. Τα υπόλοιπα στα βρει η δικαιοσύνη. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, τα ηχητικά, όλα τα ηχητικά, τα πλήρη ηχητικά, και διέρευσαν στα μέσα 2 μέρες μετά. Δεν υπάρχει αμφιβολία για το τι υπόθηκε τελικά και για το τι έγινε. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε θεωρίες συνωμοσίας το μπάζωμα στο χώρο του δυστυχήματος. Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ. Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος, να πάει ο γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας, όχι της εμπορικής, της επιβατικής. Της επιβατικής. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχειρησιακή απόφαση. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό. Λοιπόν, έγινε, πάρθηκε μια απόφαση να σταθεροποιηθεί το έδαφος και να σηκωθούν τα βαγόνια. Ποιος την απόφαση, κύριε Πρόεδρε? Επιχειρησιακά την πήραν οι άνθρωποι στο πεδίο. Η πυροσβεστική. Μα, κυρία Αναστασοπούλου, κοιτάξτε να δείτε. Όταν έχουμε μια τραγωδία αυτή τη στιγμή. Είχατε πάει στον τόπο του δυστυχήματος? Φυσικά, και πρόσφατα. Λοιπόν, το είδατε λοιπόν. Είδατε λοιπόν βαγόνια τα οποία ήταν διαλυμένα, με υποψίες ότι από κάτω μπορεί να υπήρχαν νεκροί και τα οποία πρέπει να σηκωθούν. Και οι άνθρωποι οι οποίοι χειριζόντουσαν το χώρο του ατυχήματος θεώρησαν ότι έπρεπε να σταθεροποιηθεί το έδαφος για να σηκώσει τα βαγόνια. Να σας πω κάτι. Είναι πάρα πολύ δυσάρεστο τέτοιες θεωρίες συνωμοσίας να αναπαράγονται με τόσο μεγάλη συστηματικότητα και να πρέπει εμείς να καλούμαστε να αποδείξουμε ότι είναι ανυπόστατες. Ο μόνος τρόπος που μπορώ να το κάνω δεν είναι να πείσω εσάς ή τους τηλεθεατές σας, γιατί μπορεί να μην μπορέσω να τους πείσω. Είναι να έρθει η ίδια η δικαιοσύνη, η οποία έχει αναθέσει σε δεύτερο πραγματογνώμονα και καλά κάνει, ενδεχομένως να μας πάρει λίγο παραπάνω χρόνο, να διαψεύσει όλα αυτά τα οποία εγώ γνωρίζω, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχω στη διάθεσή μου, ότι είναι αναλυθή.